Ναι. Θα έρθεις μαζί μου να περάσουμε το σίδερο από εκεί, άμα δεν είσαι. Έλα ρε, κλειπάμε. Κάτσε να αφήσω εγώ εδώ να κάτσουν οι άλλοι γράτες εδώ. Για την τρομάδα. Έλα μαζί μου. Από πίσω μου και εσύ ασία. Ναι, ναι. Απίστευτο είναι.
Λοιπόν, Βασίλη, για πες μας, πόσο καιρό γίνεται αυτό το πράγμα εδώ τώρα? Περίπου 20 μέρες. Αυτό τελείτε είναι, αλεπού έτσι. Αλεπού, κανονική είναι. Και κατεβαίνει μέσα στο ναύπλιο. Μέσα στο ναύπλιο και από ό,τι έχω μάθει εδώ από τα παιδιά, πέρανε και από κοντά στα μαγαζά. Τώρα εσάς πώς σας πλησιάζει τόσο κοντά, δεν σας φαίνεται παράξενο? Πες με τις γάτες εδώ. Δεν ξέρω αν πηγαίνει κοντά σε άλλους. Απλά εγώ έχω ξεκινήσει τώρα λίγο καιρό και την ταΐζω σιγά σιγά και με έχει μάθει. Και έρχεται, ξέρει δηλαδή τις ώρες που είμαι εδώ και κάθομαι εδώ έτσι ψαρεύω και έρχεται κοντά μου. Να, μα δεις τώρα, κοίτα, πάει στα καλάμια, πάει εκεί στο αυτοκίνητο, θα πάει να κάτσει δίπλα στο αμάξι. Λες και είναι σκυλί. Ναι, είναι σαν κατοικίδιο. Είναι παράξενα πράγματα της φύσης αυτά, έτσι δεν είναι? Πολύ παράξενο. Αυτό καταβεί... λογικά έχει μεγαλώσει μέσα στην πόλη, μέσα σε ανθρώπους, για να είναι έτσι. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω κάτι από διαφορετικά. Δεν μπορεί να κατεβαίνει δηλαδή από το βουνό, από κάποιο βουνό γύρω? Δεν νομίζω. Από τον Προφητηλία. Δεν νομίζω. Αυτή κάπου εδώ μέσα μένει. Έχει μεγαλώσει δηλαδή εδώ μέσα. Λοιπόν. Τι λέτε, δεν το πιστεύω. Απλά την ενοχλούν πολύ οι γάτες, δεν την αφήνουν σε ησυχία. Μα μπορεί να την και με τις γάτες μαζί, ρε παιδάκι. Ναι. Πρόσεχε, μην πέσει εδώ μέσα. Θα τους καλά τους. Ναι, φοβάμαι. Έφαγε για σήμερα, αύριο πάλι. Τις φέρνεις κάθε μέρα φαΐ? Σχεδόν. Σε λίγο θα πάρει και το καλάμι να ψαρέψει. Αλλά βράδυ έτσι έρχεται να ψάρει. Ναι, γιατί τρώει ο Μάικα?
να δώσω και ένα ψαράκι εδώ να φάει να πούμε, αλλά δεν ήθελε. Κάτι βούτυξε, ρε, τι βούτυξε. Εκεί από τις γάτες. Πήγα από εδώ.